Πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη να μας πει πώς εξελίσσεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Πανετολικό την Δευτέρα. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει Δευτέρα παιχνίδι, πράγμα που σημαίνει ότι και αύριο θα γίνει προπόνηση και την Κυριακή και θα είναι την Κυριακή θα βγει και η αποστολή για το παιχνίδι Δευτέρας, το πάγιο μάθος ξενοδοχείο. Προπονηθήκανε και σήμερα, εκτός από το Βέρτζης που κάνει ατομικό και θα είναι έτοιμος για τα play-off. Οι άλλοι όλοι έκαναν κανονικά. Ο Μάγνουσον και αυτός αναμένεται να είναι και στην αρχική δεκάδα. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε 2-3 αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Μια πιθανή αλλαγή να δούμε το Σπόρα, δηλαδή του Ιωαννίδη, ο Σπόρα ο οποίος πλέον ξεπέρασε το πρόβλημα που ταλαιπωρούσε για ένα μήνα, που είχε μία ίωση που στο τελευταίο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο τον είχε αφήσει. Είχε καλή απόδοση όταν μπήκε αλλαγή στον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Είναι ένα θετικό όπλο για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο γύρο δεν έχει βοηθήσει σε σχέση με αυτά που περίμενε και ο προπονητής. Αντίθετα με τον πρώτο γύρο, όπου ήταν καθοριστικός, είχε στα περισσότερα γκολ συμμετοχή της, είτε σκοράροντας, είτε δίνοντας ασίστ, είτε κερδίζοντας κάποια πέναλτι. Οπότε, πρέπει να επιστρέψει σε αυτά τα στάνταρ. Ναι, ακριβώς. Και τώρα θα πάρει την θέση του στην 11η. Ο Φώτης Ιωαννίδης φυσικά πάντα δεν είναι υπόψη του προπονητή. Είτε θα έχετε από τον πάγκο, είτε σε κάποια παιχνίδια μπορεί να παίζει και αυτός από την αρχή. Και ο Μάγνουσον αναμένεται να παίξει αντί του Σάρλια, ο οποίος είχε χτίσει την ποινή, θα χτίσει την ποινή του, έχει κάρτες. Και πιθανότατα να δούμε και τον Κότσερ του Βαγιάννη. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει τις επόμενες μέρες. Γιατί και ο Κότσερας είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε βασικός στη σεζόν. Στην πορεία έχασε τη θέση του το Βαγιάννηδη. Υπήρχαν κάποια προβληματάκια, αλήθεια είναι, στο αμυντικό κομμάτι για το Βαγιάννηδη. Είναι και τα οποία πρέπει να δουλευτούν. Γενικές γραμμές, ναι. Ναι, είναι και πιο έμπειρος ο Κότσερας και νομίζω ότι θα πάρει και αυτό στα παιχνίδια που πρέπει να πάρει για να αποφασίσει ο προπονητής ποια θα είναι η εντεκάδα, το βασικό σχήμα του δηλαδή, ενώπιση των play-off που έρχονται μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Είναι δεδομένο, ξέρουν στον Παναθηναϊκό πολύ καλά ότι ήταν ένα πολύ κακό βράδυ το προηγούμενο Σάββατο. Έχουν κοιτάξει κομμάτια του αγώνα, αλλά ο προπονητής έχει δείξει και κάποια λάθη που έχουν κάνει και σε προηγούμενα παιχνίδια. Για να τους τονίσει ότι υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης και έλλειψη πειθαρχίας στο τακτικό κομμάτι, στο αμυντικό, όταν η ομάδα μείνεται και όταν χάνει την μπάλα. Και πάνω σε αυτά δουλεύουν έτσι ώστε να μην εμφανιστεί πάλι αυτή η εικόνα της ομάδας που εμφανίστηκε στον τέρμι του Ολυμπιακού, ή π.χ. τα λάθη που έγιναν στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, τα ατομικά λάθη που στήξαν στην ομάδα. Παναθηναϊκός θέλει σε αυτό το παιχνίδι τη Δευτέρα οπωσδήποτε να πάρει την νίκη, εφόσον κερδίσουν όλοι οι άλλοι να είναι και πάλι πρώτος και να περιμένει τι θα κάνει η ΑΕΚ στο Περιστέρι. Και φυσικά να περιμένει και την τελευταία αγωνιστική τι θα κάνει ο ίδιος στο Περιστέρι με τον Ανδρόμητο και τι θα κάνει και η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη χρειάζεται νίκη για να, και μάλιστα με καλή εμφάνιση, για να επιστρέψει η καλή ψυχολογία στην ομάδα, όπως ήταν και πριν τον τέρμα του Ολυμπιακού, μετά το μάτσο με τον Βόλο, που ανακούστηκε κάνει ίσως ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια φετινά όσον αφορά την δημιουργικότητά του, όχι τα γκολ που έβαλε. Ναι. Έβαλε πολύ λιγότερα γκολ από αυτά από τις ευκαιρίες που έχασε. Αλλά σίγουρα έπαιξε ένα ποδόσφαιρο όπως το θέλει ο προπονητής του. Τάσο, περιμένεις, θα μου πεις, αν περίμενες θα μου το έλεγες, θα μπορούσε ο Γιωβάνοβιτς έναν εκ των Κουρμπέλ ή Πέρεθ να τον ξεκουράσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να βάλει τον Τσέριν? Δεν το αποκλείω. Ναι, δεν το αποκλείω. Δηλαδή, τον Πέρεθ δεν νομίζω. Ναι. Το Κουρμπέλ όμως, επειδή έχει παίξει πολλά παιχνίδια με μεγάλη ένταση, ο Κουρμπέλ έδωσε και τη λύση στο προηγούμενο μας με τον Βόλο, έβαλε τον γκολ. Ναι. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είχε ένα ελαφρύ τραυματισμό, έγινε αλλαγή. Δεν το αποκλείω να βάλει τον Τζέριν, αλλά δεν δίνω και πολλές πιθανότητες. Ναι. Πιστεύω ότι το μάτι θα το ξεκινήσει με αυτούς. Ναι. Και αν του πάει καλά, είμαι σίγουρος ότι ένας από τους δύο θα βγει. Ναι, σίγουρα. Στη δεύτερη μήνα, αν πάει καλά το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός έχει ένα σκορ το οποίο θα του δίνει μια σιγουριά, μην ξεχνάμε ότι ο Πανατολικός μπορεί να έχει δεχθεί 10 γκολ από την άκρη του Ολυμπιακού, αλλά γενικά είναι μια ομάδα που εκτός θα σπίσει καλύτερα από ναι, ό,τι με λιγότερο είμαι άγχος, σίγουρος, ναι. Και είμαι σίγουρος ότι μετά τις βαριές ένδυσεις που είχε και στη Φιλαδέλφια και στο Καραϊσκάκη θα είναι πολύ πιο προσεκτικός. Δηλαδή χρειάζεται ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι να είναι
Υπομονετικός. Και αποτελεσματικός. Ναι. Δηλαδή να μην χάσει τις ευκαιρίες που έχασε με τον Βόλο, να φτιάξει ευκαιρίες και να πάρει μία άνετη νίκη. Για να πάρει μία άνετη νίκη θα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος. Mm-hmm. Κόσμο θα έχει το γήπεδο. Υπάρχουν εισιτήρια φυσικά ακόμα. Έχουμε πει ότι η μέρα ίσως δεν βοηθάει και η ώρα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, θα έχει κόσμο, 10-12.000 κόσμο θα έχει, γιατί έτσι κι αλλιώς ο κόσμος είναι στο πρώτο της ομάδας από την αρχή της σεζόν και μέχρι το τέλος θα είναι στην προσπάθεια που κάνει για να πάρει το πρωτάθλημα. Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι Τάσο μου, γεια. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε τον